Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πριν λίγα 24 ώρα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομία. Δυστυχώς, πέρα από την ανεπάρκειά τους, διενθύστηκαν και με ένα ψέμα το οποίο φαίνεται ότι παίζει θεμελιακό ρόλο στον τρόπο που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τα πράγματα και τις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Είπε και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ότι ο κορονοϊός συνάντησε την Ελλάδα την ώρα της ανάπτυξης και της άνθησης και δεν ισχύει αυτό. Είναι απολύτως προφανές ότι δεν ισχύει αυτό και τα νούμερα της απασχόλησης και οι εξαγωγές είχαν πέσει και η βιομηχανική παραγωγή είχε πέσει και το λιανικό εμπόριο ήταν σε κάμψη και αυτά ήταν αποτελέσματα της πολιτικής της δικής σας. Και δυστυχώς ο κορονοϊός μας βρήκε σε αυτή απολύτως τη φάση. Η ειρωνία ιστορική δε είναι πως αν κοιτάξετε τα στοιχεία της Ελστάτ η απασχόληση στην Ελλάδα κορυφώνεται τον τελευταίο μήνα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά ξεκινάει η κάμψη. Η απασχόληση όταν εμείς γίναμε κυβέρνηση ήταν στα 3,5 εκατομμύρια και τον Ιούνιο του 2019 είχε προσεγγίσει τα 4. Αυτή είναι η μεγάλη δική μας ιστορική παρακαταθήκη την οποία αδυνατείτε λόγω των ιδεολειψιών και της πολιτικής σας να προστατέψετε. Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία αίσθηση του επείγοντος. Ο διεθνής τύπος έχει βουήξει εδώ και μήνες ότι η Ελλάδα είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό για δύο λόγους, κύριε Θεοχάρη. Λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό και του μεγάλου πλήθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έρχεται η Κομισιόν, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των φθινοπορεινών και των νεαρινών προβλέψεων και εδώ πέρα περιμένει ο κόσμος του τουρισμού να ακούσει κάτι και έρχομαστε και του λέμε θα μειωθεί ο ΦΠΑ στην Πορτοκαλάδα και θα κάνουμε και ενίσχυση του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού 30 ή 70 εκατομμύρια δεν έχουμε καταλάβει τελικά ποιο από τα δύο είναι τα νούμερα πραγματικά εάν το θεωρείτε αυτό επαρκές εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε να καταθέσουμε την έκπληξή μας εάν αυτό είναι επαρκές έχετε 350.000 σχεδόν εργαζόμενους σε αναστολή στον τομέα του τουρισμού. 120.000 άτομα, είπε σήμερα το πρωί ο επικεφαλής του ΟΕΔ, δεν προσελήφθησαν. Άλλες 300.000 στον κλάδο της εστίασης. Και ερχόμαστε εδώ και βγάζουμε λόγους για τον καταδυτικό τουρισμό. Πραγματικά, νομίζω ότι η κουβέντα για την επόμενη μέρα είναι ένα προκάλημα για όσους δεν θέλουν να μιλήσουν για τη σημερινή μέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή συμβαίνει η ύφεση. Τώρα συσσωρεύουν προβλήματα οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Και τι τους λέμε, τι τους έχουμε πει, τους λέμε επιστρεπτέα προκαταβολή και δάνεια από το ΤΕΠΗΧ. Θα έρθω και σε αυτά. Ακούστηκε από τον Υφυπουργό, νομίζω, η θέση ότι δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός τουρισμός. Λυπάμαι, θα διαφωνήσουμε. Ο τουρισμός, ο οποίος βασίζεται στην συγκαλυμμένη απασχόληση με προγράμματα μαθητείας, των μισθών των 300 ευρώ είναι δεξιός τουρισμός. Ο τουρισμός που διαλύει το περιβάλλον και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενναίων είναι δεξιός τουρισμός. Ο τουρισμός όμως ο οποίος σέβεται και τον εργαζόμενο και τον περιβάλλον και διεκδικεί να αποκαταστήσει και τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον είναι ο αριστερός, είναι ο προοδευτικός τουρισμός. Δεν έχετε παραδείγματα ανάπτυξης τα οποία κλωτσίσαν προς τα πίσω και είχαν τελικά αρνητικές συνέπειες. Πραγματικά αναρωτιόμαστε εάν κάποιος από τους οργανωμένους φορείς του κλάδου είναι ικανοποιημένος με αυτά που ακούει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Σε ένα 24ωρο μέσα. Έχει βουήξει ο τόπος. Δεν υπάρχει κέλυφος πλέον να προστατέψει την ανεπάρκεια της πολιτικής σας, μηντιακό. Από το πρωί που ανοίγουμε τις τηλεοράσεις, οι άνθρωποι του κλάδου μεταφέρουν την αγωνία τους. Και συζητάμε σήμερα αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτούς έχουμε να απαντήσουμε τι. Το απόλυτο τίποτα. Στην οργανωμένη επιχειρηματικότητα ελλειπή μέτρα και στους εργαζόμενους την εκπεριτροπή σε εργασία και τη μείωση των μισθών. Έρχεστε τώρα και φέρνετε ένα νομοσχέδιο το οποίο μάλλον δεν απαντάει λοιπόν σε
αυτά τα προβλήματα. Έγινε μία πρόταση από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και είπε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Ποια είναι η απάντησή σας? Αφήστε μας εμάς, εντάξει. Εσείς νομίζετε ότι εμείς κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Με τη μείωση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα και με ενίσχυση, λέει, του κοινωνικού τουρισμού κατά 20-30 εκατομμύρια. Εάν δεν είναι αυτό ανεπαρκής πολιτική, νομίζω ότι έχουν χάσει το νόημα και οι λέξεις. Με την μείωση της προκαταβολής φόρου. Θα δούμε εάν και πότε. Και εφόσον θα καλέσετε, δηλαδή, επιχειρήσεις με μηδενικό τζίρο να πληρώσουν το φόρο της επόμενης χρονιάς. Και θα τους πείτε εκ των υστέρων πόσο θα είναι αυτή η μείωση. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Από τις 250.000 επιχειρήσεις, 300 που κάνανε την αίτηση, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 53.000. Λέτε ότι είναι 2 δις. Τα χρήματα σε αυτό το πρόγραμμα είναι μισό μέχρι στιγμής. Θα περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν για να τα πάρουν τα επόμενα. Τεπίχθη, μεγάλη κοροϊδία. 10.000 επιχειρήσεις, λέει, έχουν πάει εκεί και όσες μπαίνουν μέσα να ζητήσουν δάνειο εγγυημένο από το δημόσιο, τους ζητάνε έξτρα εγγύησης. Καθίσατε με το οικονομικό επιτελείο, κύριε Θεοχάρη. Τι ζητήσατε για τις επιχειρήσεις του τουρισμού σε σχέση με αυτά τα προγράμματα? Κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες τώρα περιμένουν να δουλέψουν. Και έχουν το μεγαλύτερο πλήγμα. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν το ξέρε. Έχει βουήξει η παγκόσμια οικονομική κοινότητα, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη ζώνη του κινδύνου. Και αυτοί οι άνθρωποι, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ούτε ζόμπι ούτε παταχτσίδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πονέσει την επιχείρησή τους, έχουν δουλέψει και βεβαίως υφίστανται τα προβλήματα, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε μόνο, υφίστανται τα προβλήματα και της πολιτικής της δικής σας αδιαφορίας και βεβαίως τα προβλήματα της παγκόσμιας κρίσης με τον κορονοϊό. Και λίγο σεβασμός περισσότερο απέναντι σε αυτούς και στους εργαζόμενους του κλάδου δεν θα έβλαπτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ ότι δεν συμβαίνει τίποτα και να βγάζουμε λόγους για το πώς στο μέλλον η Ελλάδα θα αναπτύξει τον κλάδο, λέει, του καταδυτικού τουρισμού. Θα πετάμε αρχαία μέσα στις θάλασσες και θα κάνουμε και scuba diving να τα βλέπουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί τι έχει υποθεί από αυτό το βήμα. Εμείς προτείναμε 2 πράγματα. Πρώτον, την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων. Είπαμε 3 δις. Μας είπατε ότι είναι σπάταλη πολιτική. Τα μισά από αυτά θα γυρίζανε στο κράτος. Τα μισά από αυτά. Δεν είπαμε να τα βάλει στην τσέπη ο επιχειρηματίας και να τρέχει διακοπές. Αλλά να μπορέσει από ένα κλειστό λογαριασμό να εξυπηρετήσει υποχρεώσεις. Πόσο δηλαδή δύσκολο θα ήταν να κάνετε μια τέτοια πολιτική η οποία θα απέτρεπε τη συσσόρευση νέων χρεών στις επιχειρήσεις? Και είπαμε και κάτι άλλο. Έναν Ηρακλή για τις επιχειρήσεις. Σε 30 ώρες μέσα μας φέρατε στη Βουλή και ψηφίσατε 12 δις εγγυήσεις του ελληνικού κράτους για τις τράπεζες. Σε 30 ώρες, λέει, ήταν κατεπήγον. Πάει το σχέδιο αυτό παραπίσω το 21. Στο μεταξύ έχετε παραδεχτεί ότι είχε προβλήματα διαφάνειας. Φωνάζαμε εμείς, μας λέγατε όχι, δεν τρέχει τίποτα. Στο μεταξύ παραδεχτήκατε ότι είναι και ανεπαρκές και έχει προβλήματα διαφάνειας. Ολοκληρώστε, κύριε Παπά. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και σας λέμε, κάντε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα εγγυήσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και τις κρατάνε για το πελατειακό τους φιλέτο. Το οποίο θα είχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση ούτως ή άλλως και απλώς διαβαίνει την πόρτα της τράπεζας και μειώνει τα επιτόκια του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κλείστε. Και κλείνω και αυτή είναι μια σκληρή δεξιά πολιτική για τον τουρισμό. Κύριε Θεοχάρη, είναι η πολιτική που σπρώχνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού στο αδιέξοδο και ανοίγει και την πόρτα για αυτό που ευγενικά στο ΣΕΒ λένε κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ.